Ένα κεντρικό μήνυμα το οποίο κυριάρχησε στο πλαίσιο μιας ξεχωριστής επαφής μαθητών του 45ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου με μαθητές και εκπαιδευτικούς από την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Τουρκία. Διαφορετικές χώρες, διαφορετικές νοοτροπίες, ωστόσο προχώρησε μια κοινή αντίληψη γύρω από θέματα που έχουν να κάνουν με τη βία και με την κακοποίηση. Θέλω να πάμε λίγο στον διευθυντή του σχολείου, τον κύριο Χρήστο Ντρουμπογιάννη. Την καλησπέρα μας, κύριε διευθυντά, πώς είστε? Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είστε πάντα κοντά μας στις δράσεις που κάνουμε. Είναι δική μας η χαρά και αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι προτάξατε μέσα από αυτή την επαφή, στο πλαίσιο βέβαια του Εράσμους, πρακτικές μη βίας. Ενεργοποιήσατε λοιπόν έναν διαφορετικό πόλο, πρακτικές μη βίας. Θέλω να μου πείτε λίγο τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν και τα αποτελέσματα αυτής της επαφής των παιδιών μας με παιδιά του εξωτερικού. Όλα αυτά έγιναν στα πλαίσια του ένας προγράμματος με τίτλο «Bullies to Buddies». Ο τίτλος είναι ένα παίγνιο των λέξεων μεταξύ τους. Και επισκεφτήκαν την πόλη με το σχολείο μας 31 μαθητές και εκπαιδευτική από τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Τουρκία. Μοιραστήκαμε μια εβδομάδα από δραστηριότητες με κεντρικό σύνθημα, όπως είπατε, και Hazard to Hang, δηλαδή τα χέρια είναι για να αγκαλιάζουν. Στόχος των παραπάνω δράσεων είναι να προσεγγίσουμε τη σωματική βία με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο, μέσα από ενεργητικές πρακτικές μη βίας και ενός τρόπου εκτόνωσης και αποφυγής των όποιων εκδηλώσεων έντασης και αντιπαλότητας τόσο μέσα στον χώρο του σχολείου, όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Αυτό προσπαθήσαμε να το κάνουμε μέσα από διάφορες μορφές τέχνης, όπως το θεατρικό παιχνίδι, τα εικαστικά, η μουσική, ο χορός και γενικά μέσα από την τέχνη. Γι' αυτό άλλωστε, εάν είδατε, διασκευάσαμε και το τραγούδι του Λοκομόντο, «Χέρια σαν αυτά», τα οποία τα βάλαμε σε αγγλικό στίχο και τα οποία προσαρμόσουμε στο θέμα του προγράμματος για τη σωματική βία. Γενικά τα παιδιά πώς συμπεριφέρθηκαν, πώς τους φάνηκε αυτή η επαφή, η τριβή με συνομιλίκους τους από το εξωτερικό? Όλα τα παιδιά συμμετείχαν πάρα πολύ, τους άρεσε πάρα πολύ. Μάλιστα είχε έρθει και η Συμβολική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου και πραγματικά όλα τα παιδιά, εκτός από τα παιδιά από το εξωτερικό, στα δικά μας παιδιά, όλα τα παιδιά του σχολείου συμμετείχαν, τραγουδήσαν, χορέψαν. Και πραγματικά αυτό που είπατε, τα χέρια είναι για να μας αγκαλιάζουν και όχι να δίνουν βία. Κύριε Διευθυντά, να σας ρωτήσω, τα παιδιά μετά από όλες αυτές τις δράσεις είναι, έρχονται πιο κοντά και στους καθηγητές ή και μεταξύ τους, σε περίπτωση δηλαδή που παρατηρήσουν ότι κάτι είναι διαφορετικό από αυτό που έχουν μάθει σαν σωστό, να το πουν, να το μεταφέρουν, να βρουν δηλαδή μια διέξοδο για να μιλήσουν, γιατί αρκετά παιδιά είναι φοβισμένα σε αυτές τις ηλικίες. Διαπιστώσαμε ότι το να μιλάς απλώς για τη σωματική βία και να την παρουσιάσεις απλώς δεν έχει ίσως τα αποτελέσματα τα οποία θέλουμε. Εάν βρούμε άλλες μορφές δράσης, όπως τους φέρει πιο κοντά, τόσο αυτά μεταξύ τους όσο και με τους εκπαιδευτικούς. Είναι ένας τρόπος για να μπορούν να εκτονώσουν την ενέργεια που φυσικά έχουν. Τα παιδιά έχουν με πολλή ενέργεια μέσα τους. Η τέχνη, δηλαδή το θεατρικό παιχνίδι, τα εικαστικά, όλα αυτά, η μουσική, ο χορός, τους βοηθάει να εκτονώσουν όλη αυτή την ενέργεια και να μην την εκτονώνουν στους μαθητές τους. Προβλέπετε κάποια επίσκεψη των μαθητών μας στο εξωτερικό το επόμενο διάστημα? Η επόμενη επίσκεψη που είναι προγραμματισμένη είναι στη Σερβία το Μάρτιο. Εκεί θα ασχοληθούμε με μια άλλη μορφή βίας, είναι το cyberbullying. Μάλιστα. Κάθε χώρα έχει αναλάβει μια συγκεκριμένη μορφή βίας. Γιατί όπως ξέρετε η ενδοσχολική βία έχει πολλές μορφές. Μάλιστα. Εγώ θα πω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε, και είμαι σίγουρος κύριε Διευθυντά, το έχετε πράξει, στο πώς αντιλαμβάνεται ένας μαθητής σαν ένα τρίτο πρόσωπο την οπτική του επαφή σε ένα περιστατικό κακοποίησης. Δηλαδή θα πρέπει να βγει μπροστά, θα πρέπει να μιλήσει, θα πρέπει να πάρει θέση, θα πρέπει να απομονώσουμε όλους αυτούς τους κακούς πρωταγωνιστές με αγάπη σε πολλές περιπτώσεις, καθώς έχουμε να κάνουμε με ευαίσθητες ηλικίες. Και νομίζω μόνο τότε θα μπορούμε να ταινίσουμε το μέλλον με μια αισιοδοξία. Να ανοίξουν στόματα, να πάρουμε θέση, να πάρουν θέση οι οικογένειες.
Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Δυστυχώς είναι ένα ευρύτερο κοινωνικό φαινόμενο. Ακριβώς. Έχει να κάνει με το... Ένας από τους παράγοντες βέβαια ήταν το γεγονός ότι έμειναν τα παιδιά για 2 χρόνια ουσιαστικά κλεισμένα μέσα στα σπίτια, αλλά από την εμπειρία που βλέπαμε στα σχολεία... Προϋπήρχε το φαινόμενο αυτό, αλλά οξύνθηκε... Έχει σχέση με την ποιότητα της επικοινωνίας πλέον των παιδιών με την οικογένειά τους. Και μάλιστα, όπως είδα και σε ένα άρθρο που δημοσίευσε σήμερα η Νέα Κρήτη, έχουν αυξηθεί και τα περιστατικά της σωματικής βίας των παιδιών μέσα στην οικογένεια. Πολύ σωστά. Λογικό είναι τα παιδιά αυτά να εκφράζουν αυτή την αντίθεση μέσα στο σχολείο. Μάλιστα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και το επόμενο διάστημα. Θα φύγετε και εκτός Κρήτης, εκτός Ελλάδας. Θα καλύψουμε για αυτές τις όμορφες αποστολές. Συγχαρητήρια και πάλι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Είδατε...